Αυτή τη στιγμή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Λεμεσό, όπου τελείται η κηδεία. Οι συγγενείς, φίλοι, αλλά και απλός κόσμος που δεν ήξερε καν τα παιδιά, αλλά έχει συγκινηθεί από το δράμα της οικογένειας, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Λεμεσό, προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο σε δύο παιδιά που στα 19 τους χρόνια έμελε να γίνουν ήρωες. Δύο παιδιά που γεννήθηκαν και έφυγαν μαζί. Είναι οι δύο ναύτες, ο Μίλτος και ο Χριστάκης Χριστοφόρου, που μέχρι την τελευταία στιγμή προσπάθησαν να κατασβήσουν την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στη ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης στη Λεμεσό, προκειμένου να μην σημειωθεί έκρηξη, κάτι το οποίο αποδείχθηκε ανέφικτο. Ο πατέρας των παιδιών νωρίτερα λύγησε και χρειάστηκε η βοήθεια κάποιων συγγενών του για να σταθεί στα πόδια του και να προχωρήσει προς τα δύο φέρετρα, τα οποία αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος πηγαίνει και προσκυνά. Ο πατέρας κρατούσε τις δύο φωτογραφίες των παιδιών, ενώ μπροστά βρίσκονταν τα δύο φέρετρα με την κυπριακή και την ελληνική σημαία, όπως βλέπουμε και αυτή τη στιγμή στα πλάνα. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά την προηγούμενη ώρα, οπότε και παρακολουθούσαμε την νεκρόσιμη ακολουθία, πολλές φορές νομίζαμε ότι δεν υπάρχει φυσικός ήχος στα πλάνα. Ακούγαμε απόλυτη νεκρική σιγή. Δεν ισχύει όμως αυτό. Κανείς δεν μιλάει μέσα στην εκκλησία. Όλοι είναι συγκινημένοι. Το μόνο που ακούγεται κάποιες φορές είναι το ξέσπασμα της μητέρας και του πατέρα. Κανείς όμως δεν μπορεί να πει κάτι παραπάνω για αυτήν την πραγματικά ανίποτη τραγωδία. Γιατί είναι πολλά τα